άγρια δύση έχουν μετατρέψει τον Εύρο οι αυτόκλητοι σερίφιδες που εχμαλωτίζουν μετανάστες και μάλιστα το κάνουν σε ζωντανή μετάδοση. Το νέο βίντεο ντοκουμέντο σοκάρει. Άλλους τέσσερις καλούς επενδυτές. Άλλους τέσσερις επενδυτές. Βλέπετε, μέρα μεσημέρι, πού είναι οι αρχές? Πού είναι οι αρχές? Κι όμως έγινε ξανά και έγινε πάλι σε μετάδοση στο διαδίκτυο. Τέσσερις μετανάστες βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος σαν εχμάλωτοι πολέμου και γύρω τους τουλάχιστον τρία άτομα σε ρόλο αυτόκλητων πολιτοφυλάκων τους έχουν περικυκλώσει. Εσύμη, παίρνουμε τηλέφωνο, αστυνομία δεν βγάζει δίκτυο. Δεν βγάζει δίκτυο. Το δίκτυο, σύμφωνα με τον οργισμένο αυτόκλητο σερίφη, δεν ήταν διαθέσιμο για να καλέσει την αστυνομία. Ήταν όμως μια χαρά, όπως φαίνεται, για να ανέβει στο διαδίκτυο άλλο ένα βίντεο ντροπή, το οποίο ο χρήστης κατέβασε αμέσως μόλις άρχισε ως άλλος. Ο άνδρας εμφανίστηκε μάλιστα συνοδεία δικηγόρου ενώπιον των αστυνομικών αρχών. Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, ωστόσο διενεργείται προκαταρκτική έρευνα, καθώς τα περιστατικά πληθαίνουν. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και ένα ακόμη άτομο που απεικονίζεται στο βίντεο. Καθαρές κουβέντες. Ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο οποιοδήποτε να επιχειρεί να υποκαταστήσει τη συντεταγμένη πολιτεία. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, είναι κράτος δικαίου. Στην ευρωπαϊκή δημοκρατία δεν έχει σημασία μόνο το τι και το γιατί όταν αντιδράς και κυνηγάς την οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, έχει και το πώς. Οι αποτρόπες πράξεις αρπαγής και παράνομης κράτησης είναι βαριά εγκλήματα που στρέφονται τόσο κατά του ανθρώπου όσο και κατά της πολιτείας. Ταυτόχρονα, το ελληνικό ποινικό δίκαιο διαθέτει ένα πλέγμα διατάξεων για την αυστηρή δίωξη των ρατσιστικών εγκλημάτων. Είναι ακόμη νοπό το σοκ από το πρώτο ανατριχιαστικό περιστατικό έξω από την Αλεξανδρούπολη. Η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την προφυλάκηση ημί του 45χρονου και των δύο φίλων του που εχμαλώτησαν 13 μετανάστες σε τρέιλερ εκκρεμεί και βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. 10 μέρες, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνει σήμερα η φωτιά στον Εύρο, με το κυριότερο μέτωπο να μένεται στη Δαδιά, σκορπώντας την καταστροφή, το μέγεθος της οποίας δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ακόμη στο σύνολό της. Στο πνεύμονα της Αττικής, στην Πάρνηθα, η κατάσταση σταδιακά εξομαλύνεται. Διπλή σύνδεση με την Πολίνα Κολοκοτρώνη και την Άννα Νικολάου. Πολίνα, να ξεκινήσουμε από εσένα και την εικόνα αυτή την ώρα στον Εύρο. Και πριν από λίγο, Ρίτσα, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αποκλειστικές εικόνες από ένα από τα σημεία όπου επιχειρούν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο δάσος της Δαδιάς. Είναι η τοποθεσία Στάνες. Εκεί τώρα δίνεται η μάχη με τις φλόγες και εκεί αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα και το Άρμα, ένα ειδικό πυροσβεστικό όχημα που ρίχνει μέχρι και 15.000 λίτρα νερό, μπορεί να προσεγγίσει δύσβατες περιοχές, να ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, επιχειρεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έχει τη δυνατότητα να ανεφοδιαστεί νερό από ελικόπτερο, ενώ διαθέτει και ειδικό θάλαμο διάσωσης με οξυγόνο για 10 άτομα, τα οποία μπορεί να τα φιλοξενήσει για 2 ώρες. Τώρα, ποια είναι η συνολική εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στην ευρύτερη περιοχή? Στον Εύρο αντιμετωπίζονται αναζωπηρώσεις στις περιοχές Λευκύμη, Λεπτοκαριά και Τρεις Βρύσες. Σε αυτά τα σημεία συνδράμουν 2 αεροσκάφη από την Κύπρο, πυροσβέστες από την Τσεχία, τη Σλοβακία και τη Σερβία, ενώ στη Ροδόπη αντιμετωπίζονται αναζωπηρώσεις στις περιοχές Κασιτέρα και Κίρκη και εκεί υπάρχει η συνδρομή από 36 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Βουλγαρία. Εκτός από την ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή στην Δαδιά, σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της περιοχής. Της Δαδιάς παραδομένως στις φλόγες, το παρθένο δάσος που έχει κηρυχθεί προστατευόμενη περιοχή πλήττεται για πολλωστή φορά από καταστροφικές πυρκαγιές. Τον Αύγουστο του 2011 κάηκαν 39.200 στρέμματα και τον Ιούλιο του 2022 οι φλόγες μέσα σε 8 ημέρες έκαψαν 40.000 στρέμματα. Σήμερα η φωτιά καίει σε μια περιοχή 750.000 στρεμμάτων χωρίς να έχει εκτιμηθεί τι ακριβώς έχει κάψει. Είναι ίσως η μεγαλύτερη πυρκαγιά ενιαία όσον αφορά την καμένη έκταση που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα. Το δάσος της Δαδιάς ήταν μοναδικό από πολλές απόψεις. Ήταν μια προστατευόμενη περιοχή Natura. Ήταν ένα φυσικό καταφύγιο
των άγριων αρπακτικών πτηνών και γι' αυτό δεν είχε γίνει καμία διαχείριση σε αυτό το δάσος. Ήδη εκατοντάδες τρέματα δάσους έγιναν στάχτη και η φωτιά συνεχίζει να μένεται για δέκατη ημέρα στη Δαδιά, με τους πυροσβέστες σήμερα να επιχειρούν σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι βορειοδυτικά της περιοχής Κοτρονιάς, πλησίων του δάσους της Δαδιάς, και το άλλο κομμάτι βρίσκεται δυτικά και νότια προς το κομμάτι που λέγεται Κασιτερά, και εκεί έχουν επικεντρωθεί οι δυνάμεις μας και με σκοπό να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο και αυτό το μέτωπο, βεβαίως με τις αντικειμενικές δυσκολίες που έχει τόσο από την πλευρά των καιρικών συνθηκών όσο και του ανάλυφου της περιοχής και του δυνατού ανέμου. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Υπολογίζεται ότι πάνω από 4.000 ζώα κάηκαν στις φλόγες. Τεράστιες ζημιές, τεράστιες καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο, σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε φυτείες και κυρίως σε ελαιόδεντρα. Μεγάλες οι καταστροφές και στις αγροτικές καλλιέργειες. Ήταν πυροσβεστική εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθε έτσι, τι να σου πω, τρελό πράγμα. Φοβηθήκαμε, θα καγόμαστε κι εμείς πέρα λίγο. Και μεγάλο μέρος της μελισσοκομείας της περιοχής όμως παραδόθηκε στις φλόγες. Πολική καταστροφή, γιατί είπαμε πέρα από την καταστροφή της υφιστάμενης κατάστασης, όπως ξαναείπα, το πρόβλημα είναι και η μελλοντική κατάσταση. Η μελλοντική κατάσταση σημαίνει την επόμενη άνοιξη δεν θα υπάρχουν μελισσοβοσκές. Γιατί δεν υπάρχουν δάση. Γιατί δεν υπάρχουν δάση. Άνθρωποι του Μόχθου που έχουν χάσει τους κόπους τους στις φλόγες θα περιμένουν τώρα τις αποζημιώσεις. Οι μεγάλες πυρκαγιές που δοκίμασαν τη χώρα μας θα είναι το αντικείμενο της προημερησίας συζήτησης που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων. Στελέχη της κυβέρνησης επισκέφθηκαν για αυτοψία τον Εύρο, ενώ για τα δάση της Πάρνηθας και της Δαδιάς φαίνεται πως θα ακολουθηθεί το μοντέλο της Εύβοιας. Εσείς οι κοσυσκευές δεν έχουν καεί. Εσωτερικά δηλαδή δεν έχετε κάτι. Κυρία Ζημιάς, έχετε μέσα? Όχι, μέσα δεν έχουμε. Πόρτα-πόρτα περνούν κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στην Πάρνηθα από την καταστροφική πυρκαγιά. Ελέγχουν τείχους εξωτερικά και εσωτερικά, βγάζουν φωτογραφίες, σημαδεύουν ποια έχουν ελεγχθεί. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι αυτοψίες να ολοκληρωθούν τάχιστα, ώστε να δοθούν οι αποζημιώσεις άμεσα. Προβλέπονται σε πρώτη φάση περίπου 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό κυρίας κατοικίας που κρίνεται μη κατοικήσιμη και επιπλέον 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση. Η ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Ήδη πάντως την Παρασκευή συνολικά καταβλήθηκαν 876.378 ευρώ σε 167 δικαιούχους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου. Τον Εύρο επισκέφθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορύδη, πραγματοποιώντας αυτοψία σε περιοχές που επλήγησαν, ώστε να δοθούν τάχιστα αποζημιώσεις στους πληγέντες. Θα καλυφθούν υλικές ζημιές οι οποίες έχουν προκληθεί σε οικίες, επομένως στον αστικό ιστό, ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στις καλλιέργειες, είτε είναι δενδρόδεις είτε είναι αρωτρέες, ζημιές που έχουν γίνει στη μελισσοκομεία, ζημιές που έχουν γίνει στην κτηνοτροφία. Τις συσκέψεις που έγιναν με τους φορείς θα ακολουθήσει αύριο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε να αποφασιστεί το σχέδιο για την αποκατάσταση της Πάρνηθας και της Δαδιάς. Επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδίου με μοντέλο Εύβοιας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ο πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, και τα βήματα που θα ακολουθηθούν θα αφορούν στην αποτύπωση της κατάστασης σε αντιδιαβρωτικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα και αναδάσωση. Την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η προημερησία συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για πολιτική προστασία και πυρκαγιές. Ο Τάσος Τέλογλου είναι κοντά μου και έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με τις φωτιές στον Εύρο και γιατί δεν αναμένεται να σβήσουν άμεσα, Τάσο. Ρίτσα, καταρχήν η φωτιά αύριο πάει στη δέκατη μέρα της. Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στον πυρήνα της Δαδιάς δεν υπάρχουν δρόμοι εκεί που είναι, είναι ο μαυρόγυπας, η βραχώδης περιοχή. Ο πυρήνας του δάσους, ναι. Ο πυρήνας του δάσους εκεί δεν μπορεί να φτάσει το πυροσβεστικό όχημα και είναι λογικό αυτό. Ανοίχτηκαν όμως δρόμοι, πρέπει να σου πω, την περασμένη χρονιά μετά την περσινή φωτιά. Απλά η φωτιά φέτος ήταν
κατηγορίας 5, ενώ η περσινή φωτιά ήταν κατηγορίας 2 στο ίδιο μέρος. Ναι. Ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έσβησε η φωτιά μέχρι τώρα ήταν ότι η πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ιδιαίτερα στο έδαφος, οδήγησε στο να υπάρχουν λίγοι πυροσβέστες επιτόπου στο έδαφος. Δηλαδή, η φωτιά δεν σβήνει από τον αέρα, η φωτιά σβήνει από το έδαφος. Υπήρχαν πυροσβεστικά αυτοκίνητα και γι' αυτό διαμαρτύρονται διάφοροι πυροσβέστες που πηγαίνανε από τα Γιάννενα στην Αλεξανδρούπολη και πίσω. Αυτό λοιπόν το αναγκαστικά, πρόβλημα, γιατί είχαμε αναγκαστικά πολλά μέτωπα σε διάφορα σημεία. Ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα οδήγησε στην παράταση της φωτιάς, στην πολυδιάσπαση αυτών των λίγων δυνάμεων που υπήρχαν και στην ουσία οι δυνάμεις συγκεντρώθηκαν μόλις σήμερα. Δηλαδή, σήμερα έγινε δυνατό να μαζευτούν αυτοί οι 480 πυροσβέστες με τα αντίστοιχα οχήματα. Πολλοί από αυτούς είναι ξένοι που τους ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, έχουν δουλέψει στην Εύβοια, όπως οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι κλπ. Μπορούν να μπουν μέσα στο δάσος και σήμερα πήγαν και δύο επιπλέον αεροπλάνα, δύο επιπλέον Καναντέρ και ελπίζει σε έναν αγώνα δρόμου η κυβέρνηση να καταφέρει να ελέγξει τις εστίες πριν από αύριο το απόγευμα, οπότε ο αέρας θα γυρίσει νοτιάς και θα αρχίσει να φυσάει προς τη Βουλγαρία. Δηλαδή θα αρχίσει να φυσάει, για να σου το πω απλά, προς το άκαυτο κομμάτι του συγκροτήματος. Και μπορεί αυτού να γίνει επικίνδυνο τότε το πράγμα. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Αίσθηση έχει προκαλέσει η επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική ότι στην περιοχή του Ασπρόπυργου έχουν ξεσπάσει 372 φωτιές το τελευταίο τρίμηνο. Κάτοικοι καταγγέλουν, μιλώντας στον Αντένα, ότι η αιτία είναι παραβατικές συμπεριφορές Ρωμά της περιοχής. Δείτε στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ τι απαντούν. Ορίστε, αυτή την ύλη, αυτό το σύρμα προσπαθούν να βγάλουν με λανθασμένο τρόπο κάποιοι Ρωμά. Με σκοπό την πώληση στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης προς 3 ευρώ το κιλό, ομάδες Ρωμά καίνε λάστιχα και άλλα υλικά που περιέχουν μετάλλα για να βγάλουν τα προστοζήν. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, λένε κάτοικοι και τοπικές αρχές, οι 372 εστίες φωτιάς που έχουν καταγραφεί το τελευταίο τρίμηνο, περίπου 500 από την αρχή του χρόνου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η κατάσταση αυτή δυστυχώς είναι αφόρητη. Η αστυνομία μετά τη δύση του ηλίου δεν παρεμβαίνει σε περιοχές που διαβιούν τσιγκάνια. Όπου, μέχρι την ανατολή του, το βράδυ, γι' αυτό βάζουν τις φωτιές το βράδυ, δεν υπάρχει παρέμβαση από το κράτος να σβήσει η φωτιά. Οι φωτιές που έχουν γίνει πριν λίγες μέρες απλά είναι η κορυφή στο παγόβουνο. Καθημερινό φαινόμενο πλέον αποτελεί συνήθεια για τον κάθε ασπροπυργιώτη. Οι φωτιές είναι 2 με 3 την ημέρα, δεν σταματάει. Δεν τους ελέγχει κανένας. Οι πυροσβέστες στις περισσότερες περιπτώσεις δηλώνουν αδυναμία να κατασβέσουν τις φωτιές αυτές, καθώς δέχονται επιθέσεις από ομάδες και έτσι ζητούν τη συνδρομή της αστυνομίας για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε καμία παραβατική συμπεριφορά. Είναι άδικο και παράλογο, θα έλεγα, και βαθιά ρατσιστικό όταν ένα μέλος της κοινότητας κάνει μια παραβατική συμπεριφορά, να βγαίνουν κάποιοι παράγοντες και να στοχοποιούν μια ολόκληρη κοινότητα. Και όταν καίει ένας λάστιχα, δεν μπορούμε να την πληρώσουμε όλοι. Και όταν κλέβει ο ένας, δεν μπορούμε να την πληρώσουν όλοι. Εντάξει, είναι μερικά άτομα, ζουν με την παρανομία, αλλά είναι και άτομα που δουλεύουν. Η πιο πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου κατέστρεψε 2 εργοστάσια, 5 αποθήκες και 2 σπίτια στην περιοχή Νέας Ζωής.